Εμείς να προχωρήσουμε, αλλάζουμε σελίδα, αλλάζουμε κλίμα, πηγαίνουμε στην όμορφη Θεσσαλονίκη και κλίμα σαφώς. Χθες έκανε τα γένειά της σε μια πολύ ωραία γκαλερί και να ευχηθώ να είναι καλό ταξίδι. Η Θάλια Εξάρχου, η γκαλερί λέγεται Μεταμόρφωση και φιλοξένησε τα γλυπτά του Χρήστου Χατζηβασιλείου, του οποίου το βλέπουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Άλλα επιχειρηματικά έχει στο παρελθόν, άλλα κάνει τώρα και, αυτά, και γι' αυτά καλλιεργεί. Βλέπουμε τον Δήμαρχο και βλέπουμε και τον Βασίλη Καρά. Εκεί βρέθηκε η πολυξένη Καραμίχα. Δεν γνώριζαν ότι ο Βασίλης Καράς, έχω να σας πω, θα πάει. Γιατί αμέσως τηλεφώνησαν στην πολυξένη, η κυρία Γωγούση, η πολύ γνωστή δικηγόρος, όλος ο καλός ο κόσμος βρέθηκε εκεί. Δεν ήξεραν ότι θα πάει ο Καράς, γιατί παίρνω εγώ την πολυξένη και της λέω, είναι δυνατόν η Θάλια? Η Θάλια είναι κολλητή μου, είναι φίλη μου. Να μην μου πει, ξέρεις, τηλεκάμερα, θα είναι εκεί. Δεν το ήξερε κανείς. Τι ωραίο, καλύτερα έτσι. Είπε να κάνει μία βόλτα, είπε να περάσει ωραία στην όμορφη Θεσσαλονίκη, παρότι ψυχάλιζε χθες και πάνω και μας μίλησε βεβαίως. Ο αγαπημένος Βασίλης Καράς με τα γυαλιά του, τέλειος. Στα καλύτερά του. Χαιρόμαστε πολύ που σας ξαναβλέπουμε μετά από πολύ καιρό. Καιρό δεν ήταν, ναι. Τη βρέχει κιόλας. Ρωτάει πολλοί κόσμο για την υγεία σας μετά από πολύ καιρό. Η πρώτη σας εμφάνιση. Δεν φαίνεται, καλά ρε παιδιά. Ρωτάει ο κόσμος. Πώς είστε? Πάρα πολύ. Θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα στους χιλιάδες θαυμαστές σας που όλο αυτό το διάστημα ανησυχούσανε? Ναι, να έχουν μέσα τους δύναμη και πιστεύω. Επιστρέφουμε στη δισκογραφία, μάθαμε. Επιστρέφουμε. Τι ετοιμάζουμε? Επιστρέφουμε γενικά στη ζωή. Και θα ετοιμάσετε και συναυλία, σωστά, και για καλό σκοπό. Ξεκινήσαμε, είπαμε το OK, δώσαμε τα χέρια. Θέλει πάρα πολύ δουλειά, πάρα πολύ δουλειά και πολύ στήριξη από το τοπικό φορέα, τους τοπικούς φορείς όλων γενικά. Αλλιώς δεν μπορεί να γίνει αυτή η συναυλία. Θα είναι μια συναυλία σε όλη την πορεία σας, σε όλη την καριέρα σας, θα μας παρουσιάσετε όλο το... Νομίζω είναι μια συναυλία προς το τέλος, μια όμορφη, ένα όμορφο κλείσιμο για την καριέρα. Θα είναι η τελευταία συναυλία σας? Εννοώ, τελευταία. Καμιά φορά οι καλλιτέχνες πεθαίνουν πάνω στους σανίδια, εγώ δεν υπάρχει τελευταία. Αλλά... Εντάξει, να μειώσουμε τα πράγματα, να μην είναι τόσο έντονα όπως είναι. Η πρώτη συναυλία της υπόλοιπης ζωής. Ακούσαμε κάποια στιγμή ότι μπορούμε να σας δούμε και στα ψηφοδέλτια στις δημοτικές εκλογές. Υπάρχει κάποιο τέτοιο ενδεχόμενο, το σκέφτεται ο Βασίλης Καράς? Τα fake news. Πιάνει φαγούρα με αυτά. Κύριε Καρά, όλους αυτούς τους μήνες, τι σας έλειψε από τον κόσμο, από την αγάπη του κόσμου, το χειροκρότημα? Αυτό δεν μου έλειψε. Αυτό δεν μου έλειψε, η αγάπη του κόσμου δεν μου έλειψε. Όταν βγαίνατε έξω βλέπατε τον κόσμο να σας αγκαλιάζει, σωστά? Αυτό δεν μου λείπει ποτέ, γιατί το μεγαλύτερο δώρο που εισπράττω. Να περιμένουμε και κάποια επιστροφή στις νυχτερινές πίστες? Βράει δεν είναι σήμερα. Εκεί που σας έχουμε γνωρίσει, σας έχουμε αγαπήσει, γι' αυτό το ρωτάω. Θέλω λίγο χρόνο ακόμη. Είναι νωρίς. Εάν σας ζητούσα να αφιερώσετε ένα από τα τραγούδια σας σε όλους τους θαυμαστές σας, τώρα που επιστρέφετε, ποιο θα ήταν αυτό? Τώρα επιστρέφω. Τον αγαπώ πάρα πολύ, τον αγαπάμε τον Βασίλη Καρά. Μπιλαρό. Και είναι στα καλύτερα του, δεν το λέω για να το πω. Έχει ουσία αυτό, δηλαδή θυμάμαι τελευταίες του εμφανίσεις και δεν λέω τελευταία πριν 3-4 μήνες, τα τελευταία χρόνια. Δεν, η εικόνα δεν ήταν αυτό που ήταν ο Καράς. Ναι. Και τι εννοώ? Τώρα έχει το πώς... λίγο τον εαυτό του Θεή. Και δεν αναφέρομαι σε καμία περίπτωση στα κιλά. Σε τι αναφέρομαι? Στον ντύσιμό του, που είναι πολύ μοντέρνο, που του ταιριάζει, γιατί είναι ένας άνθρωπος που έχει, παρότι στείλει, είναι 100 χρόνια στις πίστες, είναι ένας άνθρωπος κοντά στους νέους, δηλαδή είναι σύγχρονος και τα τραγούδια του είναι, και γι' αυτό το λόγο και τα τραγούδια είναι διαχρονικά. Ναι, βέβαια. Και τα ξέρουν όλοι. Το πώς είναι ντυμένος, τα γυαλιά, τα μαλλιά του. Πού τον έχουμε ξαναδεί, με πιασμένη ουρίτσα? Εγώ δεν το θυμάμαι. Ναι, όχι, τον παλιά έχουμε ξαναδεί. Ναι, απλά τώρα είναι πιο έντονη. Απλά είναι πιο εικόνα, μεγάλη, τώρα πρωταγωνιστούν τα μαλλιά και τα γυαλιά, ενώ πριν πρωταγωνιστούσαν άλλα πράγματα. Αυτό που λες. Άφησε τον εαυτό του όμως και γι' αυτό χτύπησε καμπανάκι η υγεία και τώρα πιάνει την ευκαιρία από τη δεύτερη από τα μαλλιά. Και το ότι βρέθηκε εκεί είναι πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Τον είδαμε σε μία έκθεση γλυπτική στα Εγγένεια. Ναι, παιδί μου, και είχε και πιο όμορφη. Και αυτό ήταν, δηλαδή, δεν απαντούσε απλά. Έκανε πλάκα και πέρασε και πάρα πολλά μηνύματα. Και έχει μπει, να πούμε, ήδη στο στούντιο ηχογράφησης για το νέο του δίσκο. Σε πίστα ακόμα... Θα αργήσει λίγο. Θα αργήσει. Καλά, του τάζουν γη και είδωρ για να γυρίσει φυσικά, έτσι, γιατί με το που βγαίνει ο Βασίλης στην πίστα, γεμίζει το μαγαζί. Ούτως ή άλλως πάντα ο Πάντα, πάντα. Τους πιο εμπορικούς καλλιτέχνες. Τώρα ακόμα περισσότερο. Εγώ πιστεύω θα κάνει ένα...
φοβερό restart ο Καράς. Δηλαδή, αν με το καλό εμφανιστεί, θα ξεκινήσει μια νέα καριέρα πολύ πιο μεγάλη. Θα μας κλείσει το σπίτι. Ή από το βορρά μέχρι το νότο.